Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8 το βράδυ με τον Νίκο Αλέφαντο και τον Κωστή Ραπτόπουλο για να αναλύσουμε τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο με σούπερ μάτς, ανατροπές στο φινάλε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Ήταν ενδιαφέρον, ας πούμε, και μ' άρεσε πολύ και το παιχνίδι Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ναι, ήταν ματσάρα. Ήταν ματσάρα και δύο ομάδες ήταν πολύ καλές, γρήγοροι, δυνατές. Ολυμπιακός, ιδίως στα πρώτα 15-20 λεπτά, ήταν καταιγιστικός. Δηλαδή έχασε 4-5 ευκαιρίες, τον βρήκε ανοιχτό τον Ατρόμητο εκεί. Ναι. Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τη μεγάλη σούπερ αλλαγή. Το Φορτούνη. Που κάνει το σφαίξ του γηπέδου Φορτούνης. Εγώ είναι όπως τον πιστεύω, αλλά δεν έχει ξανακάνει τέτοιο παιχνίδι. Mm-hmm. Μπήκε με πάθος, με μεγάλες ταχύτητες, με σπριν, με τα πάντα και έμεινε και με 10 παίκτες ο Ατρόμητος. Τρομερή ομάδα, τρομερή δουλειά. Σπανός Αγγελόπουλος και από την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός το ήθελε πάει στη σειρά το παιχνίδι. Και να μείνει ζωντανό στο κυνήγι, του πρωταθλήματος. Να μείνει εκεί και έφτασε σημείο, είδε τι γίνεται, έστω και σε ένα φύλαγμα. Στο 93 σκέψου τι γίνεται. Επίσης, και έχουμε και εδώ, λέμε ότι ο Μαρινάκης μαχητής για το σύλλογο εδώ και χρόνια. Μεγαλώνουμε και χρειάζονται και άλλοι άνθρωποι να βοηθήσουν. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης βάζει κάθε χρόνο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι κυβερνώτες κάνουν ό,τι μπορούν να παραμείνει ο Ολυμπιακός στα ρηχά. Δεν γίνεται να μην έχουμε ένα γήπεδο. Για τον Εραστέχνη. Για τον Εραστέχνη. Mm-hmm. Και θέλω να σου πω, 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο είναι φοβερό. Κλείνει οι τρύπες. Ναι, πόσο κόσμο βοηθάει ασύλληπτο, τα ίδια και στην Νότιχαν τώρα. Mm-hmm. Βοηθάει, φτωχούς εκεί υπάρχουν. Ναι, είχαμε δει το ρεπορτάζ με τους άστεγους. Την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Είχαμε τρομερό διπλό του Άρη. Μέσα στην Κρήτη απέναντι στον Όφη με τα 2 γκολ σε ένα λεπτό στο φινάλε. Είχαμε βέβαια την ήττα της ΑΕΚ στο Αγρίνιο με κάκιστη εμφάνιση που έφερε και εξελίξεις για τις οποίες θα αναφερθούμε σε λίγο και τον ΠΑΟΚ να προελάβει. Έλα Κωστή. Ο ΠΑΟΚ, καλή εβδομάδα. Εμείς βλέπουμε, να συγγνώμη λίγο, τα αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός 5 γκολ στον Απόλλωνα Σμύρνης. Κάνε εμφάνιση μεγάλη, ανταπούμε. Μεγάλη εμφάνιση, έφυγε ο Ματζουράκης. Αστέρας Τρίπολης, Λάρισα 2-0, ντεμπούτο του Παράσκου με νίκη. Πανετολικός ΑΕΚ 2-1, είπαμε μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό. Μεγάλη. ΠΑΟΚ Ξάνθη 2-0 στο Ρελαντί. Πας για ένα Λεβαδιακός 2-0, το μαζεύει και ο Πετράκης σιγά σιγά. Σηκώθηκε ο Πετράκης γιατί το είχαμε προμηνύσει ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Τρομερός και πήγε καλά και του έχουν φύγει και 8 παίχτες. Ναι, σε 2 χρόνια μέσα. Δηλαδή τους πούλησε και νομίζω θα πάρει άλλους η διοίκηση, ας πούμε. Τους έδωσε και όμως είναι προπονητάρα και καλός ηθικό στοιχείο, τρομερός, δυνατός. Στη δουλειά του έκανε μεγάλη νίκη 2-0 τον Λεβαδιακό. Επίσης Ατρόμητος Ολυμπιακός είπαμε 1-2, Όφη Άρης 1-2 και η αυλαία πέφτει σε λίγη ώρα στη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος Λαμία. ΠΑΟΚ 29, Ατρόμητος 24, Ολυμπιακός ανέβηκε στους 23, Παναθηναϊκός Άρης Ξάνθη από 18, ΑΕΚ 17, Πανετολικός 15, Πανιώνιος 14 με ένα μάτς λιγότερο, Λαμία 11 το ίδιο, Λάρισα 11, Πας Γιάννα 10, Αστέρας 9, Λεβαδιακός 7, Όφη 7 και ο Απόλλωνας Σμύρνης με έναν βαθμό. Λάρισα Πανιώνιος, Απόλλωνας Σμύρνης Ατρόμητος, Πας Γιάννα 1, Όφη, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Άρης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Ξάνθη, Λαμία ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Πανετολικός η επόμενη 12η αγωνιστική. Λοιπόν Κωστή, είχα δώσει το λόγο σε σένα. Ναι, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ βρήκε χαλαρές αντιστάσεις, ήταν για άλλη μια φορά φόρτωσε στον Μπρίγκεβιτς και κάρφωσε στο δεύτερο δοκάρι, δεν τον πιάνουν με τίποτα στον αέρα, έχει κάνει καλή χρονιά, πατάει καλά και είναι ο σέντερφόρ του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή ο καλύτερος. Οι άλλοι είχαν προβλήματα στις πλάγιες γραμμές, είχαν τον Παξεβανίδη αριστερό μπακ με δεξί πόδι κατά ανάγκη, είχαν ένα δεξί μπακ το Χατζητερζόγλου Ξάνθη ο οποίος είναι στόπερ αργός, δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική. Παρά τα αυτά ο ΠΑΟΚ από τα ΧΑΦ πάλι είχε στην ανάπτυξη προβλήματα. Ο Κίτσου με προβλήματα από εκεί αναγκάστηκε και τον έβαλε. Τον έβγαλε, έβαλε τον Βιερίνια γιατί είχε και κάρτα και ήταν επικίνδυνος γιατί άλλα δύο μαρκαρίσματα ο Κίτσου εκεί.
ήταν και κόκκινη κάρτα και δεν τη χωρούσε ο ΠΑΟΚ να χάσει πόντους. Έκανε την αλλαγή ο Λουτσέσκου, το είδε το πρόβλημα, έκλεισε την τρύπα από την αριστερή πλευρά και ήταν εύκολη νίκη. Δεν, εκείνο το οποίο ήταν συγκλονιστικό ήταν η πρώτη του Παντελίδη, ο οποίος έχει δώσει κάποια στοιχεία στον Άρη όσον αφορά το κομμάτι άμυνας, το κομμάτι κόντρα επίθεσης, το κομμάτι κλείνου τις γραμμές κοντά να μην είναι σε αποστάσεις μεγάλες. Δουλεύει και τη φυσική κατάσταση, έκανε την αλλαγή, έβαλε το φόρ στο 55, τράβηξε τον Τεγκινή πιο πίσω στα δεκάρια και έβγαλε τον κακό Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει δώσει στον Άρη, παίζει ένα ρίχο ποδόσφαιρο στα δεκάρια, ένα παράλληλο ποδόσφαιρο, δεν έχει έκρηξη, δεν πατάει περιοχές, η αλλαγή τον ευεργέτησε. Ο Όφη ξεκίνησε με τρία στόπερ, το άλλαξε αμέσως στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε τετράδα ο Παπαδόπουλος, εκεί ο Άρης πήρε, απελευθέρωσε τους δυο πλάγιους πολύ καλούς, τον Γκάμα και τον Γκαρσία. Το οξύμορο σε αυτό το μάτς είναι ότι στο 88, και ενώ προηγείται ο Όφη 1-0, πετάει τρίτο στόπερ ο Παπαδόπουλος, τον Μιχόγεβιτς, ο οποίος και στα δύο γκολ είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής. Δηλαδή ο προπονητής το κάνει αυτό που πρέπει, αλλά ο παίκτης δεν του βγαίνει καλός και κινδυνεύει και η θέση του προπονητή τώρα, γιατί ακούω γρίνιες, έχει θέματα εκεί και ο Παπαδόπουλος είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, μεγάλο πρόβλημα. Έδεσε το δίδυμο του Δελιζήση με το Βέλετ, ο προπονητής του Άρη ο καινούργιος είπε πολύ καλά λόγια για το Βέλετ, λέει τον έχω δει στις προπονήσεις και είδα ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή και θα δέσει με το Δελιζήση, άρα βρήκε και αυτός δίδυμο. Και το πρόβλημα του Άρη, και τελειώνω με αυτό, διαχρονικά είναι τα δύο πλάγια μπακ. Είτε παίζει ο Κωνσταντινίδης από εκεί, ο Κοντούλης, με τις μικρές επελάσεις, είτε παίζει ο Τζανακάκης, είτε παίξει ο Βαλεριάνος με τον Μαρτίνες, εκεί ο Άρης θέλει οπωσδήποτε, και το εντόπισε και ο προπονητής του Άρη, Αχίλιο οπωσδήποτε στέρνα. Δύο ποδοσφαιριστές. Ωραία. Λοιπόν, Κωστή, βάλε μια νοτελεία, ναι. Γιατί εγώ πήρα αρχικά πήγα να πάρω ένα σχόλιο και μου ανέλησες όλο το μάτς. Θα τα πάρουμε τη σειρά. Να ξεκινήσουμε με αυτά που είδαμε χθες στο Περιστέρι. Να δούμε τις εντεκάδες οποίες παρέταξαν Κάναντι και Μαρτίνς στη σέντρα του αγώνα. Και μετά να μας αναλύσει ο Νίκος λίγο και τις αλλαγές. Εδώ με Καρασαλίδη, Χατσαΐα, Ρισβάνη βλέπω. Σάκητς, Γιαννούλη, Μπουσούλαζιτς, Μαντσόν, Ενσικουλού, Μπρούνο και Κουλούρη. Μέγυρη κάτω τα δοκάρια. Και ο Ολυμπιακός. Να δούμε και τον Ολυμπιακό. Εδώ με Κούτριτο, Ρωσίδη, Βούκοβιτς, Ισέ, Σα, Καμαράκη, Γέρμε, Ποντένσε, Νάτχο, Ναουέλ και τον Μάνο. Λοιπόν. Κοίτα, ο Ολυμπιακός στα πρώτα 15 λεπτά μπήκε θύελα. Mm-hmm. Πολύ γρήγορος. Και πολλές φάσεις. Τέτοια γκολ δεν χάνατε. Ναι. Ιδίως του Καμαρά, φάτσα είσαι. Τουλάχιστον να πάει μέσα, ρε παιδί. Εστία, να βρει εστία. Το τραβάς τώρα. Και κάνει κάτι γκολ με κάτι σούτ από 30 μέτρα, ξέρω εγώ. Άλλες φορές. Κοίταξε, δεις πώς έχει. Ήταν εκεί. Λέω, αμάν, τι γίνεται εδώ. Ο Ατρόμητος έπαιζε με τετράδα εκείνη την ώρα πίσω και δημιούργησε πολλά προβλήματα ο Ολυμπιακός. Εκεί δεν μπόρεσε να σκοράρει, το ισορρόπησε το παιχνίδι, πηγαίνανε και τα λοιπά, αλλά πάντα το πάλευε ο Ολυμπιακός. Όλη η αλλαγή ήταν ο Φορτούνης. Στο δεύτερο μήχρονο ο Φορτούνης έκανε το καλύτερο του παιχνίδι από τη ζωή του που είναι στον Ολυμπιακό. Τέτοια γρηγοράδια, τέτοια μπασίματα, τη σέντρα, να φεύγει, να μπουκάρει, να δίνει πάσες, να δημιουργεί φάσεις, γκολ. Δηλαδή ήταν όλη η ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Τους παρέσει και έδωσε τη νίκη, διότι έμεινε και ο Ατρόμητος με 10 παίκτες στο 57. Ήταν, αν ήταν κομπλέ, ήταν πολύ καλός ο Ατρόμητος. Mm-hmm. Μας έδειξε δουλειά Σπανός Αγγελόπουλος με τον Ατρόμητο αυτόν. Τον είχαμε προειδοποιήσει, ναι, ότι κάνουν φοβερή δουλειά. Πάει καλά ο Ατρόμητος, όλα αυτά. Την πάτησε που έμεινε με 10 παίκτες στο 50. Ένα ολόκληρο ημίχρονο. Εκεί ήταν. Και από την άλλη μεριά, αν δεν έβγαινε ο παίκτης και ήταν 11, θα τελείωνε, εγώ το βλέπω 0-0. 1-1. Ή 1-1. Σόπαλε. 1-1. Διότι το γκολ το φάγανε, δεν παίζει ολοστημένο, αλλά όταν δεν πιάνεις και τον παίκτη πίσω που σου βγαίνει ο Βούκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι από την αριστερή πλευρά, γίνεται το φάουλ,
Εκεί τακτικά. Θα τους μαρκάρεις όλους. Ποιος είναι αυτός που είναι εκεί κάτω, εδώ. Αν έρθει σε μένα, τον πήρα. Έμεινε εξεγερμανός ο κύριος. Και αν θυμάμαι καλά, και στο 1-1 που ισοφάρισε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, πάλι ο Καμαρά στο πίσω δοκάρι σκόραρε. Ότι αδικεί όλη την προσπάθεια που κάνει στο παιχνίδι, που θεωρητικά είναι πιο εύκολο να στήσει σε μια στημένη φάση την άμυνα από ότι στο παιχνίδι. Ναι, ωραία, αλλά τι γίνεται. Εντάξει, τώρα βέβαια, αλλά να πιο όρθιοι, εντάξει, μπορεί να σου πει ο τέταρτο διαιτητής κάτσε μια-δυο-τρεις φορές να σε βγάλει, αλλά πρέπει να το παλεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. είναι ξένος, δεν χρειάζεται το κύριλε όλο έτσι στο μουγκό. Να το παλέψεις, mm-hmm. να δώσεις μια μάχη, κλείσε. Λαδώ σε μια διακοπή, κάλεσε 3-4. Ο Μαρτίνς πώς κάλεσε το Φορτούνι. Και του μιλάει και του λέει και του κάνει. Το καλέ, σε μια διακοπή, κάτι. Βέβαια, τα παίζει όλα για όλα. Να ξαμάτιο 14. Ποιο έγινε το λάθος, μια διακοπή, τίποτα. Mm-hmm. Άρα, μας λες ότι πρέπει να συμμετέχει ο Κάναντι περισσότερο, όχι τακτικά, αλλά στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, έτσι, ναι, στο τέλος. Και ότι παρατηρήσει σωστά ότι τα περισσότερα γκολ που έχει φάει, τα έχει φάει με πανομοιότυπο τρόπο. Δηλαδή, με γκολ με αφύλακτο παίκτη στο πίσω δοκάρι. Στο πίσω δοκάρι. Καμάρα. Μία από το ένα, από το άλλο. Μπράβο. Κάνω μια ερώτηση στον Νίκο. Μπράβο. Ναι. Ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση. Ακούμε. Ο Καμάρα είναι στα χαφ. Εκεί ο Ατρόμητος έχει Μπουσούλα, Τιμαζόν και σαν τρίτο στόπερ, σαν εξαλωστόπερο τον Καλασσαλίδη. Πρέπει να δοθεί εντολή στον πιο ψηλό να προσέχει το δεύτερο δοκάρι. Αυτό λέει ο Νίκος. Πρέπει να δοθεί εντολή συγκεκριμένα σε παίκτη. Όχι στη ζώνη πάνω. Άκου να σου πω. Και να πούμε ότι είχε 10 παίκτες, έτσι δηλαδή. Ναι, εδώ πρόσεξε. Το πιο ψηλό να τον πας στο δεύτερο δοκάρι είναι λάθος. Είναι λάθος. Διότι δεν είναι ψηλός ο Βούκοβιτς. Θα πάρω τον ψηλό να τον πάω και κάτω. Ενώ μπορεί να τον πάρει στην κεφαλιά οποιοδήποτε από τους άλλους. Ο Βούκοβιτς είναι μόνος του. Διότι αν θα γίνει μέσα στο κέντρο και δεν έχεις τον ψηλό σου στόπερ, γι' αυτό δεν μπορεί να παίξει κοντός στόπερ όσο μπάλα να ξέρει και να παίζει δύο κεντρικούς στόπερ. Εκεί, εδώ όπως είναι, να το κάνουμε εδώ. Εδώ είναι ο Βούκοβιτς. Έτσι με αμπέχτη. Έτσι. Εδώ πρέπει να έχει παίχτη. Πάει. Εδώ είναι οι άλλοι δύο. Ένας, δύο. Τρεις. Θες πέντε. Θες τρεις. Εδώ. Εδώ. Θα το κάνεις φρούριο και θα αφήσεις ένα εδώ. Εδώ θα είσαι πέντε και τρεις, οχτώ. Και ένας τροματοφύλακας, εννιά και ένας δέκα. Mm-hmm. Αυτός έχει αποβληθεί. Ναι. Εδώ λοιπόν, στο πίσω, δεν μπορεί να μαρκάρεις εδώ. Έναν, δύο, τρεις. Και αυτόν τέσσερις, ξέρω εγώ, λέμε να φυλάμε έτσι και αυτόν να τον αφήνεις εδώ. Εδώ. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Μέγα λάθος. Ναι, ναι. Τίποτε. Άμα δεις ένα τέτοιο, θα μπουκάρεις μέσα να μπεις. Εκεί τελειώνει το μάτς. Και έχεις φάει την ισοφάρηση σχεδόν από ίδια φάση νωρίτερα, έτσι. Μπουκάρεις μέσα. Ναι. Οπότε ο διαιτητής δεν σφυράει, τα βάζει μαζί σου. Ναι. Μπουκάρεις όμως εσύ τον ακούς, έλα εδώ ρε αυτό να πίσω. Πίσω, εκεί, παπ, τρούτε έξω, γεια. Άρα να το διορθώσεις, γιατί είναι το 93. Ναι, το καταπίνεις. Δεν είναι στο 85, ούτε στο 92. Είναι γκολ και λήξη. Και φύγαμε, ναι. Εκεί λοιπόν θα μπουκάρεις. Τίποτα, τι το θες, λέμε τώρα, τι το θες εσύ να κάτσεις τώρα στον πάγκο τρίχες. Ναι. Φάει και τρεις αγωνιστικές. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Τι έχει. Ναι, θα έχει πάρει αυτό το χ, αλλά δεν θα σε αλλά θα παίζει, θα παίζει. Με πιο υποδέστερου αντιπάλου. Ναι. Δεν θα παίζει έτσι με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο. Θα πάρει εδώ. Ένα παίχτη και με 10 που είσαι. Ναι. Έναν. Ναι, ναι. Ποιο είναι ο πιο γρήγορο. Ο μαύρο. Ο λευκό. Ο έτσι. Να πάρει το Φορτούνι. Μάν του μάν. Φορτούνι έπαιρνε την μπάλα από εδώ. Και αλώνησε. Και έπαιρνε ένα, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε. Του διέλυσε. Δηλαδή έδωσε το παιχνίδι. Mm-hmm. Γλίτωσε τους βαθμούς στον Ολυμπιακό να είναι κοντά, να μπουκάρει γιατί με χ τελείωνε, θα πήγαινε 6-8 ο ΠΑΟΚ. Και δεύτερον γλίτωσε και τον προπονητή. Mm-hmm. Γι' αυτό τον έπιασε ο προπονητής, τον αγκάλιασε και τον φύλαγε στο τέλος.
Αλλά το δεν φιλί πρέπει, είναι μέσος. Ναι, δεν Νικό. Πρέπει και ο προπονητής Μπράβο. Να καταλάβει ότι το Φορτούνι το ξεκινάς πάντα βέβαια. Βασικό. Και μετά πρέπει να του πει και ο Φορτούνις. Ναι, άσε με να παίζω εκεί. Όταν εγώ παίζω και σου κάνω μια τέτοια εμφάνιση, το κάνω γιατί παίζω για τον εαυτό μου, παίζω για τον Ολυμπιακό, παίζω για σένα όλα. Αλλά όταν εμένα τώρα μου πεις πάλι κάτι στον πάγκο και ας σε χρειαστώ στο δεύτερο, ή τραβαριστερά, αν είμαι 0-0 ή αν χάνω ένα 0 να μου το κάνεις 1-1, αυτό με διαλάς. Mm. Με διαλάς. Ναι. Σε κανένα μέρος δεν γίνεται και προπονητά στον κόσμο να βγάλεις τον καλύτερο παίχτη και να του λες εγώ όταν κερδάω θα σε βάλω 30 λεπτά ή ένα ημίχρονο και όταν χάνω θα σε χώνω να μου να το πάρεις στο παιχνίδι. Άρα είχες ένα ημίχρονο Ολυμπιακός. Λοιπόν, εκεί είναι όλη η δουλειά. Ναι. Εκεί. Πρέπει δηλαδή, δεν μπαίνεις μέσα να βρίσεις, ούτε να χτυπήσεις. Mm-hmm. Αλλά ο κανονισμός είναι να πας δύο αγωνιστικές. Ναι. Θα γλιτώσεις εσύ να πάρεις τη δόξα, την κύριε με τον Ολυμπιακό, ορίστε. Δεν έχασα. Δεν έχασα με έτσι, ΠΑΟΚ, δεν έχασα με Ολυμπιακό. Και σαν προπονητής δεν έχασα με ΠΑΟΚ με τέτοια. Από και πέρα τι να κάνω, θα πει στον κύριο Σπανό και στον Αγγελόπουλο. Mm. Τα έπαιξα όλα για άλλα, γιατί αν πήγαινε εκεί, μου το κολλάγανε τον πόλη. Καλά, σιγά μην σου ζητήσουν το λόγο άμα πάρει σοπαλή, αλλά λέμε τώρα. Μπράβο. Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν Εγώ έχει να κάνει. Εγώ το βλέπω έτσι. Δεν έχει να κάνει Κώστα με τον πιο ψηλό παίκτη. Απλά βάζει παίκτη εκεί, γιατί εκεί, το ναι, πιο ψηλό το θες στην καρδιά της άμυνας. Μα την πήρε μόνο στο κεφάλι. Ναι. Ο Βούκοβιτς. Ήταν αφύλακτος. Είναι αφύλακτος. Ναι. Εντελώς. Mm-hmm. Του ήρθε την έκανε κεφαλιά, πέρασε. Φωστό. Μπορεί να αντικτυπάει στον κόλ και περιοχή. Αλλά ο Βούκοβιτς δεν είναι ψηλός να πάρει παίκτη να τον πας εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή, αν του πει τώρα του Φορτούνι, λέμε, να είναι αντίπαλος, ποιον έναν, το Χα, ποιον έχει, τον ναι. Μπούρσαβιτς, κάτι τέτοιο ναι. που έχει ο Ατρόμητος, ναι. πάρε. Το σέντρε μπακ, το σέντρε φορ, ποιον είχε, το Μανούσο εκείνη την ώρα, ναι. μαζί με τον Βούκοβιτς. Βάλτε τον εκεί, ναι. Πήγαινε. Δεν θα πάρει την κεφαλιά. Ναι, υπάρχει παίκτης μπροστά. Από τον Μανούσο, βέβαια. Δίπλα, όμο με όμο, πάει. Mm-hmm. Όμο με όμο θα πηγαίνεις. Δεν θα πηγαίνεις εδώ μπροστά. Ναι. Γιατί καμιά φορά πηγαίνει, δεν τη βρίσκει την μπάλα, δεν τη βρίσκει ο δεύτερος λίγο. Τίποτε, τον πας εδώ. Μα... Θα κινηθείς μπροστά, τον κοιτάς. Πάει να κινηθεί μαζί του και πηδάτε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εξάλλου, αν δούμε, τη φάση του γκολ, ο Βούκοβιτς δεν έχει χρειαστεί να κάνει καν άλμα να πει ότι σηκώθηκε Βεβαίως. Στο Θεό και πήρε κεφαλιά. Ο Βούκοβιτς είναι κοντός. Ναι. Είναι κοντός ο Βούκοβιτς. Ναι. Αν ήταν ο Σισε, ναι. ας πούμε ότι στείλε τον ψηλό, mm-hmm. ξέρω εγώ, το Χατσαία, το ναι. Ρεσβάνι. Το Ρεσβάνι. Στείλτον. Και ο ναι. Χατσαία πηδάνε. Ναι. Πηδάνε εκεί την ώρα. Τώρα που μου ανέφερε Ρεσβάνι. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Μόνος του είναι εκεί, ναι. τον βλέπεις. Ναι, ναι. Μέχρι το τέρμα μπήκε. Και ο τερματοφύλακας εκεί, ναι, ο τερματοφύλακας, ναι. κοίταξε τώρα. Βλέπεις ο Φορτούνης πώς τη δίνει. Τον σημαδεύει. Περνάει από όλους. Ναι. Τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας εκεί. Ναι. Δεν τρώγεται αυτό το γκολ. Δεν τρώγεται. Έπρεπε να είχε βγει. Όχι, αλλά πρέπει να είναι λίγο πιο μπροστά. Ναι. Να φυλάει τη γωνία για του, να μην έχει όλη ένα γωνία. Μέτρο δηλαδή, να είναι εδώ ας πούμε, κατάλαβες. Για να προλάβει την ώρα που θα του έρθει η κεφαλιά, mm-hmm. να κάνει να και έξω, ναι. να κάνει και έξω, να πηδήξει. Μες στο τέρμα είναι. Ναι. Άμα τη δει την μπάλα ότι πάει, φαίνεται ότι αν την πιάσει το κανένας mm-hmm. και πάει σε αυτόνα. Εδώ τι κάθεσαι, βγες, σπριντάρεις. Ναι. Όταν η μπάλα φτάσει εδώ, δεν πάει με μπολίδα έτσι, πάει έτσι. Όταν λοιπόν κλείνεις εδώ και τρως και τον γκολ από εδώ, εντάξει, πάλι πιάνω, αλλά όταν σηκώνεται και είσαι εδώ, άλλο άμα είσαι εδώ δεν προλαβαίνεις. Mm-hmm. Αλλά εσύ είσαι, είσαι εδώ. Είσαι στη γωνία σου, ναι. Πήγες. Αυτά. Σπριντάρεις απάνω, πήδα έτσι. Mm. Έπρεπε να έχει βγει λίγο πιο έξω για να κλείσει τη γωνία. Για να κλείσει, έτσι. Έλα Κωστιμπέστο. Η πρώτη κεφαλιά, Γιάννη. Θα μου πεις είναι λεπτομέρειες αυτές. Αυτές τις λεπτομέρειες όμως. Έτσι κερδίζονται τα μάτια. Θα τις πάρει να τους τα πει να μην ξαναγίνουν. Mm-hmm. Πρέπει να κάνεις μάθημα σε αυτά. Ναι. Ατομικά δηλαδή στις φάσεις όλα, που έχει και οι παίχτες και ο ένας ο άλλος όλοι. Έχεις έναν αρχηγό. Ποιον έχεις. Χατσαΐα, Ρεσβάνι. Λέμε. Αυτός, ναι. Κύριε πάρ' τον πίσω. Φύγε. Προχτές έβλεπα εγώ τη Λίβερπουλ έβλεπα. Που σταματάει μπαμ και τρέχει ο Σουμπίνιος, έντρεφορ, πώς το λέμε. Ο Φιρμίνιο. Ναι. Με και πάει Watford. Να τον πιάσει.
Του πάνε να πούμε πίσω για να πηδήξει. Τρέχανε. Έλα Κώστα, για πες το. Η πρώτη κεφαλιά την παίρνει αμυντικός ή του Ολυμπιακού, στον γκολ του Βούκοβιτς. Στον γκολ του Βούκοβιτς πρέπει να και στους δύο, πλάτη Σισε και... Γιατί άμα την πάρει ο του Ατρομήτου, δεν είναι offside, ναι, που λένε. Μόνο του Ολυμπιακού άμα είναι, γιατί δεν μπορείς να την βγάλω του φάση. Μα είναι οριακό, είναι οριακό. Γιατί αυτό μπορεί να... Να έρθει άλλος εδώ, άλλος εδώ, άλλος εδώ, άλλος εδώ. Αν είναι και ένας εδώ, να πας εδώ, να έρθεις εδώ, να έρθεις εδώ, να έρθεις εδώ. Εδώ, ορίστε, έτσι. Να ελέγχεις και αυτόν τον μπροστινό και τον πίσω. Αλλά θα σου έρθει. Εδώ είναι, έχουμε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις παίκτες. Τι να κάνουν αυτοί. Θα έρθει και ένας εδώ. Πώς είναι. Θες να φέρεις κι άλλον εδώ. Θες να φέρεις κι άλλον εδώ. Όλοι μέσα. Όλοι. Γιατί είναι όλοι. Και η τελευταία φάση του αγώνα. Βέβαια. 93. Τι να κάνεις εδώ. Ναι. Με το που θα γίνει. Και να πάρεις την μπάλα. Μόλις θα τρέξεις μέχρι. Δεν θα κόψεις. Ναι, τελείωσε το μάτς. Και... Το άλλο, την περασμένη φορά, το φάγανε εδώ πάλι. Ναι. Εδώ. Καθόταν εδώ και ήταν εδώ άλλος. Το ξένο. Ναι, πάλι από σημαίνει φάση και από πλάγιο. Από πλάγιο. Ναι. Βέβαια. Ωραία. Μάλλον. Και να πούμε ότι οριακή φάση, οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι έστω και οριακά ήταν offside, αλλά ο Νίκος δεν σχολιάζει τους 2-3 πόντους που μπορεί ο Βούκοβιτς να ήταν μπροστά. Σχολιάζει ότι δεν υπήρχε παίκτη να τον μαρκάρει, ναι, και να είναι τελείως αφύλακτος. Και σχολιάζουμε και το άλλο. Μπορεί να πει ένας, να είμαι εγώ τώρα, να πω: ωραία, μας τα λες, κύριε Αλεφάντε, μας τα λες τώρα που το είδες. Όχι, προπονητής που είσαι, τα φτιάχνεις αυτά. Δηλαδή τέτοια γκολ έχουν μπει επανειλημμένος. Τα φτιάχνεις. Και όταν τα έχει δεχτεί η ομάδα σου, οφείλει να τα δει να τα δει. Παίρνεις εδώ και πουλάρεις. Εγώ έξω που πήγαινα, έβλεπα ο Χάπελ να παίρνει τους 3-4 παίχτες έτσι Γιάννη. Επειδή έπαιζε με 4 πίσω. Ναι. Και να γίνεται χαμός. Εναντίον 4. Αυτοί οι 4 παίζαν. Και εδώ στο σέτα. Και εκεί πώς θα έχει. Μετά πάρτε την μπάλα. Πώς θα βγουν, ξέρω. Θα βγει ένας εδώ. Δεν κάθονται έτσι, κάθονται έτσι. Κάθονται έτσι. Κλείνουν. Να βοηθάει αυτό, να βλέπει και αυτόν. Που είναι μακριά. Του την κάνει εδώ. Αυτός δεν είναι εδώ. Να πεις αν του φύγει. Είναι εδώ. Έχει την μπάλα, πάει να φύγει εδώ. Νταν, τη βλέπει ότι σηκώνεται την μπάλα. Σπριντάρει. Αυτό γίνεται. Δηλαδή το χρόνο που θα κάνει η μπάλα για να φτάσει από τη μία πλευρά στην άλλη είναι που κερδίζει για να τοποθετηθεί. Για να τοποθετηθεί. Μπράβο. Και δούλευε 4 αμυντικούς, 4 επιθετικούς. Ορίστε. Και πήγαινε η μπάλα εδώ. Εδώ του λέγει. Εδώ. Δεν του λέγει έτσι. Δεν του λέγει έτσι. Όχι να την πάρει. Έτσι. Εδώ ήταν. Έχουν αυτό το αβαντάζ. Σήμερα κάτσε εδώ. Σκάτσε εδώ. Ελέγξε και αυτόν και αυτόν. Και παίζουν. Πάει να την κάνει τη σέντρα. Τη γυρνάει. Θα φύγει πρώτος. Τη γυρνάει. Τη βλέπει. Μέχρι να σηκωθεί. Και έτσι βολίδα να πάει, θα σπιντάρει εδώ. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Νικό. Πιο εύκολα. Αν έρθει σηκωτή όμως έτσι, όπως ήρθε χτες, έχεις χρόνο να πηδήξεις. Ναι. Πες μου. Πιο εύκολα να διδάξεις τακτική στην άμυνα. Είναι σε φάσεις σε ανοιχτό γήπεδο ή με στημένες μπάλες. Με στημένες μπάλες. Σε στημένες φάσεις, corner, foul κλπ. Πιο εύκολα διδάσκεις τακτική στην άμυνα σε ανοιχτό παιχνίδι. Κοίταξε, Άδης. Είναι αυτός διαφορετικά έπαιζε, πράγματα. Αυτό έπαιζε όταν του ερχόντουσαν 4 εναντίον 4. Ναι. Δηλαδή έβγαινε ο σέντρεφορ, βγαίνανε από εδώ, έβγαινε έξω δεξιά, έξω αριστερά. Και είστε 4. Ναι. Πώς θα μαρκάρετε. Είχε την μπάλα αυτός εδώ. Εδώ. Έτσι. Διαγώνια. Την έδινε σε αυτόν, έπεφτε αυτόν, ερχόταν εδώ. Αυτός την έδινε σε αυτόν, απάνω. Αυτός εδώ. Αυτός εδώ, εδώ, εκεί. Γινόταν αυτό. Πάμε. Τους μάθαινε, παπ, κίνηση όλα πρώτα, δεν παίζανε την μπάλα. Ναι. Και μετά του λέγε παίξε. Και παίζανε 4-4 σε αυτό το παιχνίδι. Σε κόρνερ και σε φάουλ έδειχνε κάτι ιδιαίτερο. Σε κόρνερ και σε φάουλ τους έστεινε σε τέτοιο στυλ που λέω εγώ. Ναι. Εκεί πίσω θα πιάνεται ένας πευθυνότητα με τον δίπλα, με τον άλλον. Το λέω γιατί μπορεί να σου πει κάποιος, Νίκο, okay, αλλά ήταν 10-11. Ωστόσο τα γκολ που δέχτηκε και τα δύο,
τον γκολ του Καμαρά στο 1-1, που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν 11 εναντίον 11. Και το γκολ στο 93, παρότι γνωστή ο Ατρόμητος είχε παίκτη λιγότερο, τις δέχτηκε από στημένες φάσεις που όφιλε ήταν να προσέξει περισσότερο. Έτσι. Δεν ήταν σε κόντρα να πει όταν αφορά. 10 είναι, δεν είναι πολύ. 10. Του βλέπει. 10. 10. Να τη. 3, 6, 7 και 2, 9. 10. Ναι, και ήταν και ο τρέμας. Μπράβο, άστον αυτό να 11. Ορίστε. Πού θες να τοποθετηθούν όλοι. Βάλ' τους όπως θες εσύ. Στους 10 να ανέβουνε μπροστά, να μπουν. Ενώ τελειώνει το μάτς τώρα. 11, ελάτε όλοι. Όλοι, μπείτε εδώ μέσα. Ό,τι θέλετε κάνετε. Εδώ. Εδώ, μπείτε όλοι εδώ μέσα. 9. Θα μπει εδώ, εγώ έτσι θα παίζω. Έτσι θα παίζω, έτσι θα παίζω και τους δύο αυτούς θα τους παίζω. Εδώ θα παίξω και εδώ θα παίξω. Και αυτός θα μαρκάρει αυτόν. Αυτοί είναι 2, 4, 6, 8 και ένας 9. Και οι άλλοι ήρθαν όλοι. Δεν είναι. Ναι, εντάξει, απλά ένας θα εκτελέσει φάουλ από τους άσπους. Άρα θα είναι. Εντάξει, λέω, θέλω να σου πω ότι. Ο Ατρόμητος, λέμε παραδείγματος χάρη, σου και το Ολυμπιακός. Ο Ατρόμητος είναι 2, 4, 6, 8. Ναι. Και ένα 9 και ένα 10 ο τερματοφυλάκας. Ναι. Και περσευούμενα. Ό,τι 4. Ορίστε. Ορίστε. Αυτός απευλήτη. Mm. Και κατεβαίνω και 3, 6, 9, 10, 11. Mm. Ορίστε. Ενώ τελειώνει. Mm-hmm. Δεν είναι να πεις ότι είναι στο 85, αλλά και στο 85 να είναι. Θα στηθούμε έτσι. Θα τελειώσει η φάση και βλέπουμε. Θα οργανωθούμε μετά. Όσοι ανέρχονται. Μάλιστα. Εδώ είναι στο 93. Στο 93 όλος ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα ένα κάθεται κοντά στην μπάλα. Ναι. Εδώ. Δεν τον αφήνεις τίποτα. Θα στηθούμε, θα πούμε εντάξει και τότε θα. Mm-hmm. Δεν κάθεται κανένα. Ναι, δεν κάθεται κανείς. Μεσοβέζικα πράγματα. Οι ξένοι δεν τα σκέπτονται αυτά. Παίζει κυριλαίο. Στην καλά, καλός ο πονητής, ο Κάναντι, όλα ωραία, αλλά κάτι τέτοια του φεύγουν. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πονηρά που πρέπει να τα παίζεις. Ναι, αυτά είναι τα πονηρά. Όλος ο αγώνας. Ένας παίκτης πάνω στην μπάλα, αυτό να. Τίποτε κύριε Διαιτά, στηνόμαστε. Τρουτ, κάρτα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Στηνόμαστε. Τρουτ, κάρτα. Έξω. Γεια. Στηνόμαστε. Χτύπα το, βγήκαμε το σύμπαν. Και μία που μπήκες μέσα. Και εδώ σε αυτό να, του μιλάς. Ναι. Φωνάζει το Χατζαία, τρέχα, κάτσε στην μπάλα πάνω. Πιο μπροστά. Κάτσε στην μπάλα πάνω να μην το χτυπήσω. Χατζαία, όπου γίνει εδώ η φάση, θα βγεις. Μπροστά θα βγεις. Εδώ θα βγεις, εδώ θα βγεις, εδώ θα βγεις και εδώ θα πεταχτείς. Mm-hmm. Τα προτιμάεις όλα. Ναι. Το φάγες τον γκολ το ξένο. Στη γωνία, δεν ήταν αυτό ο τερματοφυλακάς. Όχι, λέω άλλο. Αλλά σαν η ομάδα. Αλλά είναι ο προπονητής. Ναι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα φτιάξει. Ορίστε. Με στατικό χάνεις μια μεγάλη επιτυχία. Ναι. Ότι παίζεις με την ομαδάρα Ολυμπιακός. Και το ξεκαλεί πάλι Ολυμπιακός. Οργίασε. Μετά. Παίρνει ο Φορτούνης, σε παίρνει παραμάζωμα. Ναι. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο παίζεις Φορτούνης Ατρόμητος. Σωστό. Βέβαια. Πώς γίνεται αυτό. Και πήρε και την αποβολή να πούμε έτσι. Έτσι. Ο Φορτούνης γίνεται, θα παίξει. Mm-hmm. Αλλά ο Φορτούνης έπαιρνε την μπάλα, τους πέρνα και δεν είχε ένα σκουράκι να τον πάρει. Να ρωτήσω κάτι Νικό. Ναι. Στο 57 παίρνει ο Φορτούνης την αποβολή του Μπουσούλαζης, έτσι. Ναι. Με δεύτερη κίτρινη. Ναι, 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 ναι. Μένεις με 10 παίκτες. Ναι. Εξακολουθείς να βάζεις στο Φορτούνι μαντουμάν, δηλαδή θυσιάζεις από τους 9 που έχεις μέσα ένα στον 10, ένα παίκτη. Οπωσδήποτε, γιατί βλέπω το Φορτούνι ότι κάνει όλο το παιχνίδι. Ακόμα κάνει και με 10, έτσι. Βέβαια. Εντάξει. Οι 9 με πιάνουν. Ναι. Γιατί και εγώ θα παίζω 9. Θα παίζεις... Ο Φορτούνις είναι ο 16. Ναι. Θα παίξει και αυτός με 9, άμα τον κρατήσω το Φορτούνι. Καλά, σωστό. Και επειδή κάνει όλο το μάτς. Μπράβο, μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, Κωστή να ρωτήσεις. Γιατί αν ο Φορτούνις δεν έμπαινε και συνέχιζε ο Νάτκο, εγώ πιστεύω ότι δεν θα βρίσκεται την ευκαιρία να κερδίσει Φερρυππίνο η φάση του Βούκοβιτς. Το παιχνίδι στο 93. Ναι. Για το Φορτούνις τα εξουθένωσε όλα στο δεύτερο μήχρονο. Mm-hmm. Λες και ήταν λυσιασμένο. Ναι, ναι. Έφευγε τρίπλες, σουτ, κατεβάσματα, είχε ταχύτητα,
Είχε τέχνη. Έμπαινε είχε κάθετα τα πάντα. Την μπάλα με τη μία. Είχε κέφι, όλα. Όλα. Λοιπόν, σουτ, κόρνερ, φάουλ, ό,τι θέλει. Όλα. Και οι δύο σέντρες. Εγώ νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο όλα τα λεφτά ήταν ο Φορτούνης. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτός ξεσήκωσε, το παραδέχτηκε και ο Μάρτης, τον πήρε, τον αγκάλιαζε και τον φύλαγε. Για τέλος. Να δούμε και τη συνέχεια. Έλα, του λέγε, εγώ σου λέω. Ναι. Του λέγε, έτσι θέλω να παίζει. Θα χαλάσει τον κόσμο και του λέγε αρκεί να με βάζεις. Θα σε πάρω στην επόμενη ομάδα στην Τζέλσι. Ωραίος. Ο Μαρτίνς. Καλό. Λοιπόν. Ναι, αλλά μήπως τιμωρώντας το Φορτούνι πολλές φορές τον έδωσε ένα ρυθμό τέτοιο από τον πάγκο σαν να του λέει, ξέρεις, δεν είσαι ο παίκτης κατά κάποιο τρόπο που στηρίζομαι πάνω. Αλλά έπρεπε να είχαμε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο. Πώς θα καθαρίσει. Δεν έπαιζε ο Φορτούνις. Ουσιαστικά το είπε με όμορφο τρόπο. Ναι. Δηλαδή το είπε ωραία, χωρίς να εννοηθεί. Έπρεπε να είχαμε κερδίσει με τις ευκαιρίες που κάναμε το πρώτο ημίχρονο, αλλά κάποιος που σκέπτεται πονηρά σου λέει, ναι, αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμουν εγώ μέσα, κερδίσαμε μετά που μπήκα. Λοιπόν. Εγώ κοίταξε να δεις, και ο Κώστας τα ξέρει, αλλά στον Πιερικό που έφυγα με 10 βαθμούς, τέτοια δεν κάνανε, ήταν 4 χρόνια στη Β' Εθνική. Ναι. Πήγα, τους αναδιοργάνωσα σε τέτοια. Και σε μάτουμα και σε όλα. Πάω στα Γιάννενα, τους είχα ρίξει 4-1, εδώ στο Ρουφ, με γκότσιδες και τέτοιους. Και πάω στα Γιάννενα και έρχομαι στο Ρουφ και ρίχνω 3-0. Τους διαλάω. Πάω στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήτανε, δεν είπε ξεγελάσει, ο Γκμόχ. Στις δόξες του στην ΑΕΚ, με ομαδάρα, όχι τέτοια ΑΕΚ, με παίχτες, παιχτάρες. Μετά έχεις Ξαμπεύσκη και Τσαμπανάτοβιτς, είχε όλους τότε. Μανολάδες και Ζία. Βέβαια. Ραβούσιδες και τέτοια. Μετά έρχεται ο Ολυμπιακός με τον Αντώνη τον Γεωργιάδη, ο Μαδάρα. Κομπλέ όλοι. Τι Αναστόπλος, τι Μητρόπουλος, όλος ο κόσμος. Έρχεται μετά ο Παναϊκός με Γκόσκι και, βοηθά τον Μπάρκετ. Με Χαραλαμπίδη, με όλο τον κόσμο. Φάγανε 3-6-9, 9 γκολ και οι 3. Σαραβάκο. 3-6-9 και έφαγα 2. Ναι, ναι. Λοιπόν, το κατάλαβες. Πώς γίνεται. Και τερματίζω τρίτος. Διαφορά τερμάτων, πάνε να βάλουν την ΑΕΚ, την οποία την πιάσα δωροδοκία τότε με τον Χρυσοβιτσιάνο και λένε όχι τώρα, δεν ατιμωρηθεί, αλλά από του χρόνου. Και έχασε την Ευρώπη. Και έχασε τα λεφτά και τις Ευρώπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ενώ πρέπει να μου τα δώσει. Πάμε να δούμε σε βίντεο πώς διαμορφώθηκε αυτό το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού χθες στο Περιστέρι και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε και για την ΑΕΚ και για τα 5 γκολ του Παναθηναϊκού αλλά και για το διπλό να του Άρη. Να πω ένα τελευταίο γρήγορο. Άντε, ρίξτε. Λέω και έτσι. Δεν ήταν. Έτσι προχώραγα παντού εγώ. Το βλέπα, έστει να έκανα. Σκέψου, το 1970 έβγαλα το 5-3-2. Οργίαζα σε όλες τις ομάδες. Έχουμε μετά να πούμε και θα μας βοηθήσει και ο Ραπτόπουλος αυτό για την πορεία που είχε στον Όφι το 77 με αφορμή τη χθεσινή ήττα σε ένα λεπτό μέσα. Μπράβο. Παραγγέλνεις αύριο το πρωί σου ήρθανε. Τι ορθοπαιδικά, τι ζώνες, φανέλες, κάλτσες, επικαλαμίδες, επιστραγκαλίδες, επιαγωνίδες, ασύλληπτες. Γιωργάκης ο παιχταράς μας πήρε μία τέρμα, πετάει το παιδί. Πετάει το παιδί. Τι, αυτό το σεντόνιμο που μου φέρεις εδώ τι είναι. Α ναι, έχουμε και ένα και το άλλο, ναι. Καλό φίλο, φοβερός, απ' την Άρτα είναι. Ονομάζομαι Κοκοβές Βασίλειος και είμαι προστάμενος στο ΑΕΛ Άρτας. Σπούδασα στην Αθήνα στη διετία του 1970. Παρακολουθώ από τότε όλη την πορεία σας και με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη και όχι μόνο, θέλω να σας συγχαρώ για τις γνώσεις σας και την προσφορά σας στο ποδόσφαιρο, ειδικά στον Ολυμπιακό και στην κοινωνία γενικά. Σας εκφράζω το θαυμασμό μου για την συνειδητότητα του λόγου σας και που πάντα λέει εκφράζεστε αυτό που πιστεύετε και δεν συμβιβάζεστε με τίποτα και με κανέναν. Τα ίδια και ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης και ο κομπή σας. Είναι πολύ ωραία, μας αρέσει. Έχω δυστυχώς προβλήματα με τα μάτια μου. Πολύ σοβαρά με παρακολουθεί ο Χαράλαμπος Ζαλάτος, ο φοβερός αυτός οφθαλμίατος, από το 2009, όπως το ανέφερα σε δύο
εκπομπές σου. Φοβερό, περιμένει να πάμε πάνω, όταν κυκλοφορείς το βιβλίο και τα λοιπά, να το στείλουμε. Όλα αυτά, μακάρι με την πρώτη ευκαιρία θα έρθουμε να σε δούμε. Είσαι γίγαντας και αξιέπαινος. Και ευχαριστούμε. Και να πούνε πολλά τα γράμματα που έρχονται έτσι, αλλά σε ναι, κάποιες φορές... Ναι, αυτό είναι ειδική περίπτωση και ένα ωραίο. Για κοιτάξτε εδώ, ΣΥΡΙΖΑ. Τι ΣΥΡΙΖΑ. Πολεμάει το Μαρινάκη γιατί νομίζει ότι έτσι θα ισχυροποιηθεί. Άκου να δεις τι γίνεται εδώ. Και εδώ Θεσσαλονίκη, είναι φοβερό πετάει. Πράγμα. Πετάει. Φοβερό. Πώς θα ισχυριθεί, δεν το καταλαβαίνω. Ακούς τι λέει. Τι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη πετάει. Πετάει. Ναι. Έτσι λέει. Πετάει, ναι. Θα ψάχνει να βρει το ψήφο της. Ναι. Ξέρεις κάτι, κυρίες, κάτι γιαγιάδες, κάτι μεγαλοκυρίες, ο Αλέξης που θα του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα, ξέρεις τι λαό τραβάει. Είναι λαοπλάνος, μην το βλέπεις. Είναι πονηρός, είναι έξυπνος ο Τσίπρας. Εντάξει. Εδώ με τον ΠΑΟΚ που θα κάνουν γήπεδα και τέτοια έχει πάρει, τώρα βέβαια ο Ολυμπιακός εκεί πιο πολύ κόσμο, θα γίνει μαγελιό. Εγώ έκανε ένα γκάλωπ, ναι, και τον βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη τραβάει. Ο ΠΑΟΚ θέλει το ΣΥΡΙΖΑ για να είναι με το Σαββίδι. Μόλις, ναι, θα φύγει 15 μονάδες μπροστά ο Μητσοτάκης, θα δείτε τι θα πάθετε. Θα δείτε τι θα πάθετε τότε. Πώς θα γίνει. Όλα εσείς θα τα θέλετε. Όλα ρε Κωστάκη, όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, να δούμε... Άμα κατέβει ο κ. Χατζαφέρης, θα πάμε όλοι στο Λάος. Είδαμε νωρίτερα. Είδαμε νωρίτερα τα δεκάδες. Πάμε να δούμε λίγο ξανά τις εντεκάδες στο Άρης Όφι. Όφι λοιπόν, Άρης. Τρία στόπερο Όφι στην αρχή και μετά το αλλάζει. Mm-hmm. Και ο Άρης έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο. Αυτό τώρα το άλλαξε Γιάννη και Νίκο, γιατί έχει λίγους βαθμούς και ο πόντος δεν τον έκανε. Αλλά είδε την πάτησε και δεν πήρε ούτε τον πόντο. Ναι. Δηλαδή για μένα ότι το τρίτο στόπερο το πετάει νωρίς έξω και παίζει τετράδα. Εκεί ο Άρης θα ανάσανε και έκανε και τις ευκαιρίες και τα λοιπά. Τώρα, άρα για να καταλάβω, γυρίζοντας από την αρχή το μάτς, ξεκίνησε με τρεις, γύρισε τέσσερις και ξαναγύρισε με τρεις. Στο 89, με το κάνει το 1-0, πετάει έξω τον Κουτσιανικούλη και βάζει τρίτο στόπερ ξανά τον Μιχόγεβιτς. Και παίζει Ποτουρίδη, Παπάζογλου, Μιχόγεβιτς τα τελευταία 6 λεπτά και τρώει δύο γκολ στον αέρα. Δηλαδή είναι... Το έκανε, αλλά δεν του βγήκε. Ναι. Το έκανε, αλλά δεν του βγήκε. Είδες για να λες για το δεν σ' αρέσει ο Γιουνιές, δεν σ' αρέσει ο Γιουνιές, τα έκανε τα δύο γκολ. Ναι. Mm. Ναι, εγώ δεν μ' αρέσει ο Γιουνιές, δεν τον βάζουμε. Δηλαδή τώρα αυτό σου λέει πώς θα με βγάλεις πάλι. Mm. Δηλαδή τώρα ο Γιουνιές, μάλλον με τον Παναθηναϊκό, ξεκινάει και πέτρε δεν κινεί πίσω. Δεκάρι. Ξέρεις Γιάννη, ο Μαρτίνες δεν τραβάει. Και παίζει ένα ποδόσφαιρο παλέμα. Αργός, παράλληλο ποδόσφαιρο, μικρή πάσα, μπουκα καθόλου. Χθες με το Φορτούνι, αυτό η τυχαία θα είχε ο Μαρτίνες με το Φορτούνι. Ή τον Μπέλκα ή άλλους, ξέρω εγώ, του Μοντζούκη και τους άλλους. Τίποτα, μηδέν. Ρωσίο αριστερή, του βγήκε ο Φορ. Τώρα με τον Παναθηναϊκό θα γίνει μακελιό, θα παίξει ο Γουινές και πίσω ότι εκείνη. Αυτή είναι η πληροφορία. Γκάμα και Γκαρσία δεξιά και αριστερά. Αλλά έχουμε μια εβδομάδα, μην ακόμα δεν τελείωσε το χθεσινό μάτς. Πάμε στα... Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, εδώ ήταν τα δύο γκολ που πετυχαίνει ο Γιουνιές. Στο ένα βέβαια είναι τρεις πόντι καραμπόλα, δοκάρι και στην επαναφορά το κάνει με το φαλτσάκι ωραία μέσα και η κεφαλιά. Τώρα γύρισε λούμπα, βλέπουν πάλι φάσεις από το 0-0 που είχαν και από ένα δοκάρι η κάθε ομάδα. Εάν δούμε πάντως το γκολ που δέχεται ο Άρης εδώ, θα το σταματήσουμε λίγο, Θοδωρή, να δούμε την φάση. Μέση είναι μόνο. Πώς μας έχει πει ο Νίκος τόσες και τόσες φορές. Και πώς θα γκολ τρώνε. Έτσι, ο Δελιζήσης θα πρέπει να είναι όμο με όμο, γιατί μπράβο, φεύγει μπάλα από το βάσκετ. Ο πίσω, ο μπροστινός, ναι, πάει. Ναι. Εκεί, ο πίσω πρέπει να τον πάρει όμως και περνάει, τον αφήνει. Πώς θα τον κλείσει άμα του φύγει του μπροστινού η μπάλα, ορίστε. Με την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, τι φυλάς ο πίσω, το νούμερο 5. Mm. Τι φυλάς. Μπήκε ο παίκτης μπροστά. Εδώ κοίτα. Μπήκε ο παίκτης μπροστά και δεν έχει πάει εκεί δίπλα του. Στο όμο με όμο να πηδήξει.
στην κεφαλιά. Είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά. 1,5 μέτρο. Τι, δηλαδή, τι φυλάς εκεί. Ο άλλος, ο μπακ, φυλάει τον απ' έξω. Ναι. Ο μπροστινός κοιτάει τη σέντρα μπρος τούρτη, του περνάει, ορίστε. Mm-hmm. Τον αφήνεις τον παίχτη ο πέντε. Ναι. Τι τον αφήνεις, πες μου, τι φυλάς εκεί. Περνάει από τον πρώτο, ναι. Ναι. Αν περάσει από τον πρώτο, mm-hmm. το φάγαμε τον γκολ θα του. Τι φυλάς. Και έγινε. Ναι, και έγινε. Στη φάση της σοφάρης αλλά και του δεύτερου γκολ που πετυχαίνει ο Άρης μέσα σε ένα λεπτό, έχουμε το εξής συμβάν. Έχει παίξει ο Παπαδόπουλος με 3 στο, δηλαδή παίζει με 5 πίσω, αλλά πάλι σε στημένη φάση, ο Φορ είναι αφύλακτος. Αφύλακτος. Μπράβο, δεν τα βλέπεις τι γίνεται. Και πίσω... Έχει παίκτες στα δύο δοκάρια. Ε, βέβαια. Έτσι. Χτυπάει οριζόντιο, χτυπάει αριστερό κάθετο και τη βάζει... Αυτό δεν του το έχει κάνει να παίξει. Mm-hmm. Κοίτα, όπως το πες πολύ σωστά, παίζει με 5-3 πίσω και δεν φυλάνε κανένα. Ναι. Είναι και ίδια οι τρεις γκολ. Μπήκανε μέσα, οι δύο σεντρεφόρ, βρεθήκαν, το κολλήσαν. Ναι. Δεν φυλάς. Για να παίξεις 5, δεν στείνεις 5 mm-hmm. παιδιά. Να υπάρχουν απλά 5 μέσα στην περιοχή. Τι να το κάνει, έτσι κάνει αυτό. Εντολή. Είναι 5, υπάρχουν μέσα. Mm-hmm. Κι άλλος περνάει στην πλάτη του αλλού, δεν πάει ο άλλος να τον πάρει, όλα να το. Άρα το μάθημα που παίρνουμε ο Κώστας σήμερα είναι το εξής, ότι ακόμα και να επιλέξεις να παίξεις με 3 στόπερ και 5-3-2, συστημένες φάσεις δεν πρέπει να παίζει ζώνη, γιατί είτε έχεις 5 είτε 4. Με τίποτα. Όταν παίζει ζώνη. Με έτσι, τίποτα. Μη σου πω ότι όταν παίζει ζώνη με 5, επειδή είναι πολλοί κόσμοι στην περιοχή, ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο να σου λέει. Μπορείς, για να το κάνουμε λιανά, τα δύο κόσμος. Έτσι μαρκάρεις. Έτσι. Ναι. Έτσι μαρκάρεις. Αν πάει εδώ, τι φυλάς εδώ. Τίποτα. Θα πας εδώ. Αν έρθει εδώ και περάσει από αυτούς η σέντρα, έτσι, κάνει σέντρα αυτός και περάσει 1, 2, 3 στο κόλλησε. Θα έρθει εδώ. Θα έρθει άλλος πίσω. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος στον γκολ, αυτός ή αυτός. Αυτός είναι. Mm-hmm. Εδώ. Οπότε. Πίσω, εάν την κάνει τη σέντρα και έρθει και μας περάσει εμάς, δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα άλλο. Ναι. Αυτός όμως που είναι εδώ, δεν κάθεσαι έτσι, δεν κοιτάς αυτόν, εσύ θα κοιτάξεις τους αμυντικούς μας. Ωπ, τρεχάλα και κλείνεις. Και είσαι εδώ, πηδάτε. Αν σου πάρει την κεφαλιά και τον καρφό, τέρμα. Ναι. Με γεια του, με χαρά του. Δεν πρέπει να τη χάσεις. Mm-hmm. Τα ίδια ο άλλος, τα ίδια ο άλλος. Δεν στείνονται. Παρακάνουν αυτό, κάνουν αυτό και κάνουν αυτό. Και βλέπεις και γίνεται και ένας να είναι εδώ και γίνεται εδώ. Η μπάλα μόλις περάσει από αυτόν, μπορεί να μην τη βρει, αν τη βρει αυτός. Αν τη βρει αυτός. Δεν γίνονται, είναι στις σήματα αυτά. Λοιπόν, με αφορμή αυτό, Κώστα, κάτσαμε λίγο πρόχειρα πριν την εκπομπή και μας είπε μια ωραία ιστορία, εντάξει, εγώ την ξέρω, είναι γραμμένη και στο βιβλίο. Μπράβο. Ο Νίκος, από την δεύτερη θητεία του, αν δεν κάνω λάθος, τον Όφη, την πρώτη, το 77, έτσι, πώς είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, έτσι, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, με 2-1, και πώς παραμονές, όχι ανήμερα, το ίδιο πρωί του αγώνα, είχε πάει ο Νίκος να είχε επισκεφτεί μια... Τη Μάντισα. Πριν τον καφέ, ε. Μπράβο. Τη Μάντισα. Μπράβο. Στο Ρέθυμνο. Κατά τα κάστρα ήταν. Ωραία. Ναι. Πάω μέσα, ναι. Όλα. Του λέω το Κορονάκι, του λέω έτσι και έτσι. Μπως, έχω, μου λέει, μία καλή ώρα το Κορονάκι, η οποία είναι στο Ρέθυμνο. Πήρα τα αυτοκίνητα από τον Νικούλη, ένα ο οποίος ήταν από την Αθήνα, ναι, εδώ, ναι, και ναι. Καλό παιδί και είχε ρούχα κάτω όλα κτλ. Του λέω έτσι και έτσι, δεν μου να πεταχτώ στο Ρέθυμνο να ψήσω ένα μπέκ και κάτι τέτοιο, πάρτε μου, λέει, ναι. Γιατί το πρωί δούλευε. Ναι, αυτός, ναι, το είχε ακινητοποιημένο. Ναι. Καβάλι, σε μάχη και πάμε το κορονάκι και που κάνουμε. Ναι. Και πάμε το πρωί. Ναι. Μπαίνουμε μέσα, ήταν η γιαγιά, καλή ώρα της με την κόρη της. Αυτή τη πήγε να τη χτυπήσει ο άντρας της με τρεπάνη και σώθηκε. Ναι, αλλά κάνει ένα καφέ τρομερό. Τρομερό, ε. Μέσα της λέω έτσι και έτσι. Καφέ δεν πίνεις, πίνεις μόνο για να σε διαβάσουν. Μόνο εκεί, ναι. Πίνω όλα κανονικά, το ρίχνει όλα. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει, αύριο κάνεις ένα γκολ
Τρως ένα, μη φοβηθείς όμως. Ναι. Θα κάνεις και δεύτερο. Αύριο μου λέει κερδίζεις, θα σε απεθεώσει ο κόσμος, μεγάλη δόξα θα ναι, πάρεις. Ναι, ναι. Αλλά σε αυτή την ομάδα μου λέει δεν θα φύγεις, δεν θα μείνεις, θα φύγεις και θα πας στο εξωτερικό. Εξωτερικό, λέω, ωραία, κάνα Βέλγιο, και κάνουμε έτσι, μπαίνουμε μέσα, 1-0. 2-0 ναι. Ήταν. Και μου το κάνουν 1-1. Όχι, 2-0. 2-0. Πώς. Όχι, 2-0 ήταν. 2-0 έγινε. Ναι, ναι. Και στο 90 ο Σαράβης στο κάνει 2-1. Όπως το είπε η Μάντη ήταν. Ναι, ναι. Και έλειξε 2-1 όπως το είπε. 2-0 το έκανε. Και το εξωτερικό, το εξωτερικό εννοούσε την Κύπρο, έτσι που πήγε και πήρε το κύπελο με ναι, το πόδι. Το εξωτερικό, λέω, θα πάω εκεί και μόλις πήγα στο αυτό μου λέει θα πας σε μια ομάδα ναι. Απάνω εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Μου δείχνει απάνω. Ναι. Πού λέω, Θεσσαλονίκη ακόμα. Ναι. Κοίτα, αλλά δεν θα μείνεις μου λέει, ναι. Θα φύγεις αμέσως. Ναι. Και πήγα στην Καστοριά. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, με πήρα εκεί, μόλις τους είδα έτσι κάνω την πρώτη οπόνηση, την άλλη μέρα έφυγα. Και θα πας μου λέει και πήγα στο ΑΠΟΕΛ. Με πήρε και πήρε το κύπελλο. Ναι, το κύπελλο. Αυτό ήταν. Ναι. Αλλά κέρδισα και την Ομόνια mm-hmm. και την Ανόρθωση. Δηλαδή, σαν να παίρνεις κύπελλο και να κερδάς και τον Ολυμπιακό και τον Πανιακό. Να σταθούμε λίγο στον Όφη, γιατί διαβάζω ότι εκείνη τη σεζόν έβαλε 57 γκολ. Και ένα Παπαδόπουλο. 57 γκολ. Ναι, ναι, Παπαδόπουλος 24 γκολ. Μπράβο. 24 γκολ. Εμείς βλέπουμε τώρα στιγμιότυπα Όφη Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Όφη 4-3 το 77, ναι. Έτσι. Αυτό ναι. Διαβάζω εντεκάδα Ολυμπιακού. Και Λεσίδης, Κυράστας, Βασιλόπουλος, Γλέζος, Λιόλιος, Συνετόπουλος, Βιερά, Γαλάκος, Δαβουρλής, Δελικάρης, Λοσάντα. Ομαδάρα. Άκου τι ομάδα, Κώστα. 4-3 με την ψυχή στο στόμα. Κοίτα Γιάννη, εγώ ξέρω και ένα άλλο, δεν το ξέρεις. Ναι. Όφη Παναθηναϊκός 2-2. Μπράβο. Ναι. Εκεί τη μέρα ο Νίκος είχε πρόβλημα. Η μαμά του είπε είχε πάθει εγκεφαλικό. Μπράβο. Και τα κανόνισε η κυρία Ρούλα, γεια. Η κυρία Ρούλα τα ρύθμισε όλα. Έτσι. Τα ρύθμισε. Λοιπόν, και Όφη Ολυμπιακός 1-1 και Όφη Άρης 1-0. Και πρώτη επαρχιακή ομάδα, τότε είχε η πρώτη επαρχιακή ομάδα. Έκτη θέση, ναι, που ήταν ορόσημο για την μετέπειτα. Πέμπτος με τον Άρη. Ήταν πέμπτος ο Άρης μαζί και Όφη, πρώτη επαρχιακή ομάδα. Ήταν ομαδάρα. Πάντως έχουμε μαζέψει κάποια μάτς με τον Ολυμπιακό. Τα θυμάται, και εσύ και ο Γιάννης και όλες οι οικογένειές σας. 100 ετών πρέπει να πας, Κωστάκι μου. Λοιπόν, άλλο που βρήκα. Αγαπάμε ρε Νικόλα, να πούμε. Κώστα, μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, 26/12 του 76, Όφη Ολυμπιακός 1-1. 1-1, είναι. Έτσι, με το γκολ του Παπαδόπουλου. Ισοφάρισε το 90 Ολυμπιακός. Ναι. Και έχει ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός με τον Κρητικόπουλο στο 90. Το 90. Ναι, ναι, ναι. Πού, 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 πού. Στο Ηράκλειο αυτό, έτσι. Αυτό νομίζω Ηράκλειο είναι. Ξέρω το Ηράκλειο. Ναι, 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 στο Ηράκλειο. Παιχταράδες τότε, ξέρεις ναι. Τι γινόταν. Λοιπόν, διαβάζω εντεκάδο Ολυμπιακού τότε. Πουπάκης, Κυράστας, Γκλέζος, Λιόλιος, Σιώκος, Καραβίτης, Αηδηνίου, Δαβουρλής, Γαλάκος, Δελικάρης, Κρητικόπουλος. Αντεκράτα τους. Αντεκράτα τους. Όχι τους κράτησες. Το φάγες στο 90. Το ξέρω. Στο 90. Στο 90 έναν από κόρνερ. Έτσι. Και έχουμε... να δούμε λίγες φάσεις, έχουμε και... Πάω Κόφη 1-1. Άκου να δεις, το ναι. Θυμάμαι, την ώρα που γίνεται στο 90, ναι. Γίνεται 1-1, στενοχωρηθήκαν και τα λοιπά, φεύγω, λες και είχα κερδίσει 10-0. Ναι. Λάρε και το τρελάθι, ισοπαλία, ναι. Μέσα δημοσιογράφοι, ναι, τους πάντσες, δηλαδή ήταν τρομερό. Χαμός, χαμός. Σαν να μου λέγανε, θα κερδάς. 1-0 θα σε απαρέσει στο 95. Βουλ. Βουλ. Αρκεί να μην χάζω λίγα. Στη δεύτερη θητεία του το 81, 17/5/81, με Αντρέα Παπαντρέου τότε στα ντουζένια του. Λοιπόν, άσχετο έτσι, μην παρεξηγηθώ. 1-1. Σκοράριο Συντιχάκης με κεφαλιά στο τρίτο λεπτό. Τρίτο λεπτό. Έτσι. Να το. Κοίτα κόσμο, ξέρεις τι γινότανε. Εδώ κοίτα.
Χαμός. Το Πάολ Πατσίτη το έφερε πάλι, σκότωσε τη γυναίκα του στην κόσμο. Και ισοφαρίστηκες στο 43 με τον Νικολούδη. Τον Νικολούδη. Τον Νικολούδη. Μας βλέπει τώρα. Το φταράδες ο μπαμπάς. Παιδιά, εντεκάδο Ολυμπιακού τότε διαβάζω. Σαργκάνης, Κυράστας, Πάλας, Σταύρος Παπαδόπουλος, Νοβοσέλας, Περσίας, Κουσουλάκης, Γαλάκος, Αναστόπουλος, Νικολούδης, Ορφανός. Και είχαν μπει αλλαγές, ο Λεμονής και ο Μίχος. Τα βλέπεις. Ναι. Φοβερό πράγμα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες, έτσι δηλαδή. Ναι, έλαβε. Εδώ που τα λέμε, ούτε αν το συζητάμε. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Και παίζα παιχταράδες τώρα, τι λέμε. Λοιπόν, αυτά έτσι για να θυμόμαστε. Και μετά έγινε η μανούρα, πήγε ο Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος, παιδιά, το ματ. Λέει Αλέφαντος, όχι, θα παίξω στα ίσια. Τραβάει τον Κορονάκη, δύο κουτουλιές στον Ιβαθινό, 3-1, έγινε η μάχη της Κρήτης μετά. Ναι, ναι, το είχε καταγγείλει αυτό στο φιλικό. Λοιπόν, σας αλλάζω τώρα για να τα προλάβουμε. Πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στην ΑΕΚ. Έχασε 2-1 στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό. Έτσι, Τραϊνός Δέλας κέρδισε την ΑΕΚ. Υπήρξαν πολλές γκρινιές. Να δούμε λίγο, έχουμε τις εντεκάδες, Θοδωρή, ή θα προχωρήσουμε. Μπακασέτα δεξιά, Πόνσε αριστερά, Μάνταλος δεκάρι, Λιβάγια, Φορ, Σιμόε, Σάλεφ, Χούλπι αριστερά, Μπακάκι δεξιά, Λαυρόπουλος Τόσιτς και ο Μπάρκας. Αυτή ήταν, 4-2-3-1. 4-2. Αλλά ο Μάνταλος έπαιξε αριστερά, ο Μπακασέτα δεξιά και ο Πόνσε πίσω από το Λιβάγια. Λοιπόν. 4-4-2 με δύο δεκάρια. Δεν μπορείς να τη βγάλεις με τίποτα. Mm-hmm. Η είδηση, yeah. Κωστή, συγγνώμη, είναι άλλη. Στη συνέντευξη τύπου που έγινε, προηγήθηκε σήμερα εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άγιαξ, μάλιστα. Ο Μαρίνος Ζουνίδης είπε πως η διοίκηση έχει πάρει κάποιες αποφάσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές και θα τις δείτε. Οι αποφάσεις αυτές, εδώ είναι η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό μάτς με τον Άγιαξ. Απουσιάζει ο Λαμπρόπουλος, ο Σιμόες και ο Μπακασέτας. Είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι. Έχουν διαφωνήσει με την πρόταση που τους έγινε από τη ΣΠΑΕ. Υπάρχει ρήξη, είναι ξεκάθαρο, έτσι. Προφανώς ο Ζουνίδης δεν μπήκε σε διαδικασία να ονοματίσει παίκτες, αλλά είναι φανερό ότι πρόκειται βασικά για αυτούς τους τρεις. Είναι εκτός αποστολής για το αυριανό μάτς για αγωνιστικούς λόγους, όπως δεν το ερμηνεύει κανείς. Ήθελα να ρωτήσω για το Σιμόες, γιατί ήδη δειλά-δειλά γράφεται για ΠΑΟΚ, με δεδομένο πως χωλαίνει σε μία θέση δίπλα στο Μαουρίσιο. Θες διαπάντητη. Εγώ το έχω μάθει και προβληματίζονται, γιατί δεν θέλουν να πάρουν πέρσι από την ΑΕΚ, γιατί είναι σαν να πάρεις ένα μάξι με 350.000 χιλιόμετρα. Γι' αυτό το λόγο. Το λέω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή βιολογικά οι παίκτες της ΑΕΚ είναι ερείπια. Ο Μάνταλος είναι ερείπιο. Ο Μπακάκης έγινε ερείπιο. Τόσο τρέξιμο, τόσο ιστορία. Έλα πίσω, μάρκαρε, φύγε, κάνε. Κλάταρε, δεν έχει το ρόστερ. Ήταν λογικό η ΑΕΚ να φτάσει Νοέμβριο μήνα με οξυγόνες, με φιάλι οξυγόνου. Μετά το Λιβάγια σεντερφόρ, τον τραβάει στα χαπ, να κάνει παιχνίδι, αλλοπρόσαλα πράγματα. Ο Μάνταλος και ο Μπακασέτα στις πλευρές για πιο μικρούς χώρους τους βάζει μεγάλες αποστάσεις και τέτοια. Ο Άλεφ είναι πιο αργός από μένα. Άλεφ το λέει και είναι αργός. Μα είναι δυνατόν να... Προπονητή η κατηφόρα αυτή της ΑΕΚ ή έλλειψης παικτών. Κοιτάξε. Και αν είναι σωστό, να, όπως ο Γιωκοσής, να ρίχνετε το φταίξιμο σε κάποιους ποδοσφαιριστές και να τελειώνουν τρεις από αυτούς σήμερα, έτσι. Έλλειψη παιχτών. Εντάξει, ξέρω, ο Ζουνίδης, η ΑΕΚ είναι αυτή, πάει τέρμα. Και όταν το φωνάζει και του λέει ανέλαβε, εδώ, ναι, πρέπει να πει σαν ο Ζουνίδης, κύριε, πάρουμε τρεις παίχτες καλούς. Γιατί τον τάδε και τον τάδε θα τους αντικαταστήσουν. Μπορεί να του λέει ο Μερισανίδης, δεν γίνεται, θα δούμε ή θα κάνουμε, κάνει στην πορεία του. Όταν πας και βλέπεις το υλικό αυτό και δέχεσαι, από εκεί και πέρα είναι θέμα δουλειάς, δεν είναι η ΑΕΚ για τόσο κάτω, δεν είναι η ΑΕΚ. Ναι. Θα δουλέψεις καλά, σωστά και θα το δείξεις. Αλλά Γιάννη μου,
Να λέμε τώρα τα σωστά, μην κουράζει. Ο Ζουνίδης δεν έχει δώσει ούτε 2 χιλιάρικα να μπει στο τρένο, να πάει να δει τη Λασπάλμας προπόνηση. Παράδειγμα. Ναι, Λασπάλμας, ναι. Κάθεσε ρε τόσο καιρό ρε. Πήρες από τον Παναθηναϊκό. Δώσε 15 χιλιάδες, τι έγινε, 10 χιλιάδες, πώς σου στοιχίσει, απάντησε στον Γκουαρδιόλο 20 προπονήσεις. Να πας να δεις το Μουρίνιο, να πας να δεις τον Αλέγκρι ή να πας να δεις τον προπονητή της Ίντερ. Ναι. Θέλω να σου πω ένα προπονητή με όνομα. Πάρε 15-20 προπονήσεις. Πού την έμαθες εσύ την προπονήση? Τα ίδια και τα ίδια, 4-4-2 εκεί τον άταλο. Μένεις αμάθια και κοίτα τι παθαίνεις. Έρχεται ο πρόεδρος και σου λέει, κύριε, 3 παίκτες αυτοί φεύγουνε. Και κάθεσαι. Όχι κύριε, δεν φεύγουνε. Δεν φεύγουνε. Εγώ κάνω κουμάντο. Δεν κάνεις εσύ. Ναι. Εγώ είμαι προπονητής. Συ, δώμε τα... τι θα μου δώσεις, φεύγω κι εγώ. Πού, το κάνει? Όχι. Δεν το κάνει. Παρακάτσε. Του παίρνει του 3 παίκτες. Δεν θα κερδίσει ένα παιχνίδι. 2, τελειώσει η σεζόν. Θα του πει, ξέρεις, ο κόσμος φωνάζει, ιστορίες και τέτοια. Δεν έχουνε. Δηλαδή να έχεις εκείνη την ώρα τη σωστή ενέργεια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πας, Έλληνας είσαι, να δεις 15-20 προπονήσεις. Αν δεν πας, πού τη μαθαίνετε την προπονήση, αυτό δεν κατάλαβα. Βιβλία παίρνετε. Ποιος θα γράφει τα βιβλία αυτά? Ποιος γράφει τις προπονήσεις του? Καλή ώρα ο συγχωρεμένος ο Χάπελ έβγαζε τώρα βιβλίο να το πουλήσει με τις προπονήσεις του. Όχι, είναι υπηρεκάτω. Ένα βινεκότα μέσα με παρακάλια, με έτσι, αν δώσω να κάνει, το φιλοξενήσω, με βόηταγε σχορεμένος τόσες χώρες στην ψυχή του ο Λιάδης, Τάκης πήγαινα, άραξα, ήρθε εδώ κάτω στο ξενοδοχείο, το εμβάλαμε κάτω. Θέλω να σου δώσω να καταλάβεις, για να πάρεις. Δεν άφηνε τίποτε, ούτε κότα να μπει μέσα. Θέλω να σου πω, να πας σε καλό προπονητή. Άμα πας σε άσχετο, τι να δεις. Πήγα να δω, ξέρω εγώ, και το Ρεχάγεν στη Βρέντε Βρέμης που ήταν τότε. Κάτσε 2 εβδομάδες. Την προπόνηση ερασιτεχνική. Τίποτα. Ναι. Ούτε έγραψα μία που λέω λόγο. Εντάξει, αυτό ήταν. Ναι. Ξέρεις, αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω. Πήγες. Πηγαίνεις. Πήγες, ναι. Αυτοί κάθονται εδώ. Πώς. Θα πας, παίρνεις την ΑΕΚ. Με τι εφόδια την παίρνεις? Πού είναι η φυσική σου κατάσταση? Πού είναι το τρέξιμο σου? Πού πας? Είναι ο Κάναντι, καλός ο πονητής. Παίρνεις Ατρόμητο, μεγάλη ομάδα. Την έκανε ο Σπανός ο Αγγελόπουλος που φωνάζαμε, την έκανε ομαδάρα. Είναι ο Ολυμπιακός, μεγάλη ομάδα. Είναι η ΑΕΚ, μεγάλη, ο Παναθηναϊκός. Ο Δόνης, μάζεσε πιτσιρικάδες. Και παίζει ένα 5-4-1, τσέβγαλε τα μάτια 5-3-2. Ότι άριστα πήγε. Άριστα. Δηλαδή τι εγώ ο Δόνης. Τον άνθρωπο δεν τον έχω δει και στον δρόμο να πούμε και μια καλημέρα. Το εκτιμούσα που ήταν γρήγορος, αλλά λέω, κοίταξε να δεις. Κοίτα, 5-3-2, 5-4, τους πήρε τα σόβρακα, 18 βαθμούς έχει. Μείον 6, ναι. 24 εδώ είχε. 24, ναι. Λοιπόν, δεύτερος. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Ψάχνεται ο άνθρωπος, να δει, να κάνει. Και τους φέρνει σε αντιπαράθεση, γιατί είναι ο περσινός του Παναθηναϊκού με το φετινό. Είναι ο Λουτσέσκου. Ναι. Τον ήξερα εγώ από τη Ξάνθη. Σκληρός ο πόντης, δυνατός, τον πάρει τον χτυπήσει, το παλεύει. Πήγε στον ΠΑΟΚ, το παλεύει, κάνει. Άρα στο θέμα της ΑΕΚ που είναι το θέμα και της ημέρας... Και δεν είναι ντροπή κι αυτός να πει μια μέρα πάω να δω, έρχομαι να δω, είμαι στον ΠΑΟΚ, είμαι έτσι, Γκουαρδιόλο, ξέρω εγώ, να δω πώς πας μπροστά κάθε χρόνο και παίζεις και στο ποδόσφαιρο. Να δω 20 προπονήσεις. Μακριά, τώρα πάει να παίξει με την Τζέλσι στο Λονδίνο, οπότε. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, μπράβο. Μα πιάσει και φιλία, πάει να δει και εκεί. Όλα. Λοιπόν, ωραία, πάμε δεν να δούμε. Δεν είναι κακό, Γιάννη. Ναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, ο Ματ Μπάσμπι ήταν προπονηταράς. Ο Φέρκισον προπονηταράδες. Δηλαδή, αν πάει ένας από αυτούς να τους δει, τώρα είναι κακό. Ο Βεγγέρ να δει τι προπόνηση. Είναι και πιο εύκολα τώρα τα πράγματα να σε δεχτεί, να κάτσει, πολύ, να δέσει από ό,τι ήταν τις δικές εποχές. Δεν πάνε, τους αρέσουν, παίρνουν τα λεφτά, κάθονται. Την ίδια προπόνηση εδώ, εκεί, ορίστε την πατάτα. Άρα, μας λες για να το ξεκαθαρίσουμε ότι αν ήσουν στη θέση του Ζουνίδη, θα είχες παρατηθεί. Δηλαδή, αν σου έλεγε ο Μελισσανίδης ότι 3 παίκτες φεύγουν, τελειώσαν. Για ποιο λόγο θα φύγουν? Ναι. Τα πλακωνότανε. Για ποιο λόγο να φύγουν? Άλλο, άμα
Εγώ τώρα εντάξει, μια, σαν παίχτης ο Μπακασέτα δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Ο Λαυρόπουλος τόσο μπορεί να αποδώσει. Ναι. Παραπάνω γρήγορος είναι έτσι. Τον καθιέρωσε άντε στο Περσινά. Ο Σιμόες. Και ο Σιμόες, καλός παίχτης. Έχει δώσει. Σκύλο. Κακός. Ναι. Πώς τον τρως. Αυτό είναι. Συζήτησε τον. Πες του Σιμόε. Έτσι και έτσι τους είπε στα συμβόλαια. Δεν θέλουν συμβόλαια. Εντάξει, θα φύγουν. Ας τους να φύγουν από τώρα, πάνε να βρουν ομάδα. Mm-hmm. Θα ζητήσεις λεφτά και από αυτούς. Θα τους δεσμεύσεις, θα κάνεις και πόσα λεφτά. Θα ζητάς λεφτά που δεν τα δίνει ο άλλος. Όχι, έκανε προσφορά. Οι Άκοι δεν τη δεχτήκανε, οπότε χωρίζουν οι δρόμοι τους. Αυτό είναι τέρμα. Καλύτεροι τους είναι. Λοιπόν, πιο καλά αντιβρούν, ναι. Στο λέω εγώ. Πιο καλά. Θα πάει στη Συντρουίντε ο Μπακασέτας. Εντάξει, κατάλαβα. Τι, θα πάει στη Συντρουίντε. Μπακασέτας θα πέσει. Θα παίζουν κάτι άλλο, κάτι ονόματα τώρα που εδώ δεν ακουμπήσαν την μπάλα. Όπως μου λέει ο Κώστας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει το Σιμόες. Ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλει το Σιμόες γιατί θεωρεί ότι ό,τι έχει να παίξει το έχει παίξει. Άλλο, εντάξει. Δεν είναι κακό. Το Λάζαρος, ρε παιδί μου, το βλέπει το Λάζαρο πλάτη. Τι θεωρεί ότι... Ότι έχει να δώσει, το έχει δώσει ο Σιμόες. Άλλο, τον αγκάθει. Πόσο ετών είναι πρώτα-πρώτα. Πόσο είναι Θοδωρή ο Σιμόες? 30, δεν είναι. 30. 30. Λοιπόν, πάμε να... Ο Σιμόες θα τη βρούνε, Γιάννη. Ναι. Τον νοιάζει να πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Σιμόες θα πάει στη Σερ Μπρίζ. Στην Κλαμπ Μπρίζ. Θα πάει, κορόιδο είναι. Και θα παίξει και μπαλίτσα. Ναι. Πάρει και τα φράγκα. Τι να πάει τώρα, στον ΠΑΟΚ και ιστορίες. Θα πάει στο Βέλγιο, θα πάει. Θα βρει μια ομάδα στην Ολλανδία, θα παίξει. Πληρώνονται, πάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Δεν κακό χάπ. Μετά τις σεισμικές δονήσεις που προκάλεσε η επίσκεψη του Μελισανίδη στα ΣΠΑΤ, ήταν αναμενόμενο πως θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις. Με απόφαση διοίκησης και προπονητή, λοιπόν, οι τρεις παίκτες που δεν έχουν δεχτεί τις προτάσεις της ΑΕΚ για ανανέωση συμβολέου τίθενται εκτός πλάνων και δεν υπολογίζονται για τη συνέχεια της χρονιάς. Ο λόγος για τους Σιμόες, Μπακασέτα και Λαμπρόπουλο. Μια τέτοια εξέλιξη άλλωστε προανήγγειλε και ο Μαρίνος Ζουνίδης στη συνέντευξη τύπου. Από τη στιγμή που είχαν και γίνει κάποιες συζητήσεις και φαινόταν ότι δεν υπήρχε συμφωνία, αποφασίστηκε από το κλαπ να προχωρήσουμε γρήγορα σε κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να ετοιμάσουμε τη συνέχεια της ομάδος. Ναι, θα από τη στιγμή που πήραμε και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό, θα φανεί και αύριο στο γήπεδο. Θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές, θα πρέπει να κάνουμε ένα διαφορετικό σχήμα. Δεν είναι εύκολο αυτό, το ξέρουμε, αλλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, πάντα έχεις το μυαλό σου και τις επιπτώσεις μπορεί να έχει και το κόστος μπορεί να έχει αυτές οι αποφάσεις σύντομα. Αλλά σκεφτόμενοι το μέλλον και μακροχρόνια, νομίζω ότι... έπρεπε να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Αυτά τα παιδιά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ το σύλλογο, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα αυτά τα χρόνια. Από τη στιγμή όμως που μπήκαμε σε μια διαδικασία συζητήσεων και δεν συμφωνήσαμε, αποφασίστηκε από το κλαμπ ότι πρέπει να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Άρα τελειώνουμε αυτό το θέμα, ξαναλέω, για να μην γίνουν παρερμηνίες, γιατί πολλά θα ακουστούν, πολλά θα γραφτούν. Είναι ξεκάθαρη η σκέψη μας και ο τρόπος που έγινε αυτό. Πλέον οι τρεις ποδοσφαιριστές δεν υπολογίζονται και θα γίνει προσπάθεια να αποχωρήσουν τον Ιανουάριο, όπως και ο Αϊντάρεβιτς, με ένα μικρό αντάλλαγμα. Θυμίζουμε ότι το απόγευμα της Κυριακής ο Δημήτρης Μελισανίδης, που τα έψαλε άσχημα στους παίκτες του, είχε μιλήσει για τους τρεις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, λέγοντας πως αν δεν είναι ικανοποιημένοι με την πρόσταση της ΑΕΚ, να αποχωρήσουν άμεσα από το σύλλογο. Ο Μαρίνος Ζουνίδης, μεταξύ άλλων, ανέλαβε και ο ίδιος την ευθύνη υπό την αναλογή για την άσχημη εικόνα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και τους 12 βαθμούς που έχει μείνει πίσω από την πρώτη θέση. Πάντα θεωρώ ότι υπάρχουν βαθμίδες μέσα σε μια ομάδα στις ευθύνες και αυτές ξεκινάνε πάντα από πάνω. Και από τη στιγμή που εγώ είμαι επικεφαλής, άρα σημαίνει ότι υπάρχει ευθύνη και σε μένα. Θα μπορούσα να κάνω κάποια άλλα πράγματα που θα ήταν καλύτερα για την ομάδα πιθανόν, ή να έπαιρνα πολύ πιο γρήγορα κάποιες αποφάσεις. Ουσιαζόμασταν όλο και καλύτεροι. Αύριο είναι για μας ένα σημαντικό μάτς, με την έννοια ότι είναι το τελευταίο που είναι στην έδρα μας. Είναι ένα παιχνίδι που ένα καλό αποτέλεσμα θα μπορεί να μας κρατήσει ζωντανούς και για το τελευταίο παιχνίδι. Οπότε
Όλη η συγκέντρωσή μας είναι σε αυτό. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τι έχει γίνει ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στα προηγούμενα παιχνίδια. Όλη η συγκέντρωσή μας είναι πώς αύριο θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου στα δύσκολα. Εκεί πάντα τον χρειάζεσαι τον κόσμο. Στα καλά ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι είναι κοντά. Στα δύσκολα όμως φαίνονται αυτοί που αγαπούν περισσότερο την ομάδα. Άρα τους θέλουμε κοντά μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς όλοι μας οφείλουμε μπροστά σε αυτό να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους φέρουμε, να τους κάνουμε πάλι χαρούμενους. Maybe in Champions League, but for Europa League it's still not over. Κάθε παιχνίδι είναι μια καινούργια ιστορία. Όσο δύσκολη και να είναι η κατάσταση, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πάντα το επόμενο παιχνίδι είναι μια νέα πρόκληση. Η επόμενη προπόνηση είναι μια νέα πρόκληση. Ίσως δεν είμαστε στην καλύτερη διάθεση, στην καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Champions League είναι μια εντελώς διαφορετική διοργάνωση. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να έχουμε ελπίδες και για το Europa League. Και ίσως και με ένα θετικό αποτέλεσμα να αλλάξει η διάθεσή μας και να πάμε ακόμη καλύτερα στο πρωτάθλημα. Ο Ζουνίδης θα έχει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του, αφού πέρα από τους τρεις προαναφερθέντες θα δούμε διαφορετικό δίδυμο στα στόπερ του Συγκρίς και Οικονόμου. Ενώ δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν από την αρχή οι Μπογιέ και Γκάλο στα δύο άκρα, με τον Μάνταλο να μένει στον πάγκο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Λιβάγια θα παίξει με τον Πόνσε, με τον Κροάτι να παίζει για πρώτη φορά σε όμιλο του Champions League, αφού εξέτησε την ποινή των 4 αγωνιστών λόγω χτυπήματος εκτός φάσης στον Λάζοβιτς στο παιχνίδι με τη Βίντι. Μάλιστα, και με την ΑΕΚ θα κάνουμε επίλογο και για σήμερα. Για να σε προλάβω, Ραπτόπουλε, και να μην γκρινιάξεις, αύριο δεν θα υπάρχει ζωντανή εκπομπή λόγω της απεργίας στην οποία συμμετέχει εσύ την Τετάρτη στις 18.30 και πάλι εδώ. Και εγώ θεωρώ ότι αυτές οι απεργίες είναι ανούσιες, αλλά το καλό είναι ότι παίρνουμε και μια ανάσα. Λοιπόν, τι ανάσα μπορεί να πάρουμε? Δεν έχει κάποιο. Λοιπόν, Τετάρτη πρωταθλητής και πάλι μαζί εδώ στις 18.30, δοκάρι και μέσα την Παρασκευή την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Προγνωστικά στοιχήματος με βάση